Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του Γιώργου Πασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα πολύ όμορφη μπασκετική βραδιά εδώ πέρα στη Sonic Arena και μια ιδιαίτερη βραδιά καθώς παρακολουθούμε τον ντεμπούτο της ομάδας των Brick City, η οποία αντιμετωπίζει τους Στεφανινά Timberwolves και δέχτηκαν μόλις το πρώτο τρίποντο της ιστορίας τους στην διοργάνωση. Η οποία είναι και φέτος άκρως ανταγωνιστική, όπως είπε ο Λαβερδής, ο οποίος ανέφερε την ανταγωνιστικότητα στην συνέντευξη που παραχώρησε. Ιδιαίτερα τηλεοπτικός, όπως αναφέρθηκε σε αυτόν ο coach K. Να βγούκες με το νούμερο 13. 0-3 λοιπόν στην αναμέτρηση Κουρδάκης. Στεφανινά Timberwolves, οι οποίοι έχουν σταθερό κορμό, έχουν κάνει κάποιες μικρές αριθμητικά πάντα προσθήκες στο ρόστερ, περέσεις για 3 ώρα και πάλι back to back για τους Timberwolves, 0-6 από τον πάγκο. Στην τη φορά που είσαι κλέψει τώρα την μπάλα. Καλή ώρα. Είναι και ο Αλβανός in the house στην Sonic Arena. Άγκης Ξυπτιάδης τώρα, Σιβάνος στέγεται και εξελεί, είναι άστοχος αμυντικό rebound φυσικά από τον Λαρί. Καβούκης, δεν πάσα στην γωνία σου για 3, θέλω να απαντήσουν, πριν ξύπνει, είναι άστοχος από τη γωνία όμως ο Καρτάνης, δεν έχει βρεθεί ελεύθερος αμυντικό rebound τον coach Kane, είναι άστοχος και αυτός η μπάλα θα πάει σε πολλά χέρια εκεί που είναι ο Σιβάνος τελικά. Καλή πάσα τώρα, καλή ώρα στα κοπή! Αυτό το statement από τους Brick City. Μαγκανάρις διώχνουν την μπάλα εκτός με άκρως εντυπωσιακό τρόπο. Βάση που θα πάει στα highlights. Brick City, οι οποίοι φαίνεται να έχουν όλο το τηλεοπτικό εν πάση περιπτώσει πακέτο. Τηλεοπτικό ήταν η συνέντευξη. Καλό ζέσταμα, fan club εδώ πέρα στις κερκίδες. Καλή ώρα σου. Είναι το screen, αλλαγές. Screen. Βουδάκης. Μένες πάλι απέναντι στον Λαζαρίδη αυτή τη φορά. Μένες πάλι. Δεν το πρόλαβε πρώτος αντίπαλος, πάει μέχρι μέσα. Απέναντι σε δύο άλλους και είναι εύκολο το καλύτερο. 0-8, ιδανικό ξεκίνημα για τους Timberwolves. Λάθος τώρα για τους Brick City, έχασε καμπούτσιμο στο πιθέλιο του. Δεν έχει κάτι όχι ιδιαίτερα τηλεοπτικό. Προηγούμενος καλύτερα. Πάρει φωτιά, πάει μέχρι μέσα παραλίγο. Πάρει το μάξιμο. Θα χρησιμοποιηθεί σε δύο βολές, φάουλ που έχει χρησιμοποιήσει τον Σαββιάδη. Μίτσο, το 5 ποιος είναι. Και ευχαριστώ. Μίτσο, χτυπώ την βολή ο Καλλιόρας, 0-9. Στέση δεύτερη, 0-10. Οι οποίοι ψάχνουν να βρουν απάντηση, να βρει στέγη και εκτελεί μόνο τα μπλά αμυντικό rebound του Νικολάου, ο οποίος αυτός έδωσε το 1, θυμάμαι 0-9 είναι το σκορ. Δούμε. Βερίδης. Για 3, έστω και πάλι στον Κασαντιάδη αυτή τη φορά. Time out που έχει βγει από τον πάτο των Brick City, γιατί βλέπουν τη διαφορά. Το 1 και να αυξάνεται 0-12 το σκορ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν έπειτα από το time out που κάλεσαν οι Brick City για να δούμε τι θα προσπαθήσουν να βρουν, τι θα κάνουν διαφορετικά, τι θα ψάξουν να βρουν σε άμυνα και σε επίθεση. Είναι ιδιαίτερα εύστοχοι στην αρχή της παιχνιδιού. Αυτά τα πρώτα 2,5 λεπτά από τη γραμμή των 6,75. Η Timberwolves δεν μπορεί να απαντήσει ο Σοκοφίδης. Κόρι Μπάουν, κουμπάκι. Μέσα με τον Κασαντιάδη, Βαξεβάρης είναι ψηλά για να δώσει το screen. Ο Κασαντιάδης έχει κερδίσει το φάουλ από τον Βαζίλη. Υπήρχε μισμάτς υπέρ του ψηλού των Timberwolves και υπάρχει όχι. Υπάρχει επιθετικό φάουλ, διορθώνουμε. Ο Βιάζης της κοντάστη. Ο Κασαντιάδης λοιπόν σε επιθετικό φάουλ. Περάσει τον πάγκο από τον Καβούκης, coach K. Είναι τρεις παίκτες στον πάγκο των Ρεσίδιων στην στιγμή. Σουτιά τρεις είναι άσχημα της Αγραφή του Βίνου, σε αυτό το έκανα. Η μπάλα θα πάει εκεί πέρα από τον Κουρδάκης.
και υπάρχει σφύριγμα. Στο νούμερο 7 λέει είναι η ρεύση του Καρδάλη, back to back σε άμυνα και σε επίθεση. Επίθεση και άμυνα. Πούμε αντίστοιχα. Καλλιόρας, είσαι ρόλο point guard. Για τρεις εσύ πάρει φωτιά, είναι άστοχος όμως Χατζη Νικολάου. Δύο παίκτες βρίσκονται σε λάθος χρόνο, όχι ιδανικό. Τελικά ο Μαγκανάρης πήρε το rebound. Κρατεί την μπάλα πέρας του Καλλιόρα ο Χατζήλης. Μαϊμόνος τρέχει μέσα κόντρα στα θηρία και είναι έτοιμος. Το πρώτο καλάθι έπειτα από ακριβώς 3,5 λεπτά. Είναι γεγονός για τους Brick City. Οι ξεσηκώνουν το Fan Club τους, το οποίο είναι όσο και το πίσω από τα αριστερά μου αυτή τη στιγμή. Μπουρδάκης. Διάδης δεν θέλει να χάσει χρόνο, παίρνει την μπάλα, πάει να βάζει την μπάλα στο παρκέ, μπίνει και ο ίδιος σχεδόν μέσα στο παρκέ, είναι άτοχος, επιθετικό rebound στο Μπουρδάκη. Σεβάνος, στην μπάλα φωνέστε από τους Brick City για την άμυνα πάνω εκεί και πράγματι πήγε άμυνα εκεί. Μπράβο Σεβάνος, κέρδισε 2-14. Μέσα από την γωνία τώρα θα ψάξει το τρίποντο, θα το ψάξει, θα το βρει ο Καρτάλης. 5-14 διαφορά, πέφτει κάτω από τους 10. Κουρδάκης. Είστε λίγο το κέντρο Δημήτρη Σταύρο, λέει ο Κουρδάκης, για να δούμε. Σαζιάδης είναι για να δώσει το screen ψηλά. Δεν θα το πάρει ο Κουρδάκης. Καλλιόρας, Σαζιάδης δίνει στον Καλλιόρα ένα ακόμα screen. Καλλιόρας εκτελεί πίσω από την γραμμή, τώρα έχει 75, είναι άσχος. Γνάκη rebound. Βάλεις White Chocolate στο επίθετο. Πολύ ωραία προφορά έχω anyway. Μακρύδης. Παίρνει στο Κωνσταντιβάνο ένα jump shot, είναι άστοχο. Η μπάλα πήγε και πήγαινε ο Κωνσταντιάδης. Στον Νικολάου τώρα. Και αυτός σε ρόλο point guard. Τρεις παίκτες που έχουν κατεβάσει την μπάλα στον Νικολάου, Καλλιόρας και Χουρδάκης συνυπάρχουν στο παρκέ. Συνυπάρχουν. Καλλιόρας. Ψάξει πάλι η αθλητική προσπάθεια παραλίγο να χάσει. Υπάρχει φάουλ λίγο πριν πάρει την μπάλα. Το δεκατάλι, πράγματι αμυντικό αυτή τη φορά. Δεν υπάρχει αλλαγή από τους... όχι. Από τους Timberwolves. Ο Βάρος περτάει εντός σε διάδειξη στον Πάγκο για τους Timberwolves. Καλλιόρας. Τζαμψού τώρα έστωχο και πάλι. Μόνο πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος, συγχρόνως το rebound. Έχει περάσει ο Χρήδης και Μαγκανάρης στον πρώτο τον Brick City αντίστοιχα. Καλλιόρας απέναντι στον coach και στέκεται και εκτελεί πολύ δύσκολη προσπάθεια. Κερδίζει τα συγχαρητήρια από τον Αλβανό, ο οποίος είναι σχεδόν μέσα στο παρκέ. Παθιασμένος ο Σιλίνος, όμως τον έχουμε συνηθίσει όλα τα χρόνια. Οικονόμου. Fast break για να δούμε αν είναι όνομα και πράγμα. Καμπούκης. Πάλι πάει μέχρι μέσα η μπάλα. Θα... Κάτι δεν μπορούμε να κουδάξει. Υπάρχει η μπάλα. Ψήφισε την επαναφορά. Γνώμη μου. Μια πάσα την βρήκε στη γωνία. Κατάλης. Παίρνει το screen. Δεν υπάρχουν τις ουσίες αλλαγές. Στο για τρεις να δέτας. Η μία εκ των δύο νέων προσφυγών στο παρκέ για τους Brick City είναι άστοχος Νικολάου. Ζάκης τώρα σταυρωτή, ωραία πέρασε έναν, πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Okay, fast break τώρα, πράγματι για τους Brick City, σου πια τρεις έστοχο από τον Βαζίδη. Time out, έχει πει ο Αλβανός. Βλέποντας ένα ακόμα τρίποντο να μπαίνει στο καλάθι των Timberwolves. Και το 8-18 να σχηματίζεται 3-43 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. 3-2 ομαδικά, στρέφουμε σε πολύ λίγο. Είναι η σειρά των Timberwolves που θα καλέσουν time out. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν, επίσης από το time out που κάλεσαν οι Timberwolves. Θα ζητάτε τα με το κλίμα ομολογουμένως. Καλλιόρας, με αφορμή το τρίποντο το οποίο δέχτησαν. Καλλιόρας. Μαρούδης για 3 έστωχο. 18-21 η απάντηση έρχεται άμεσα από τους Timberwolves. Ο Ζαρίδης στην weak side coach και η Σουμπιά 3. Έφαγω και αυτό το ελιξίριο των τριπώνων στα τελευταία λεπτά, κυρίες και κύριοι. Και στις δύο πλευρές. Κουρδάκης. Οπα. Σε πήγαν οι κάμερες όλα καλά. Κουρδάκης. Ο Νικολάου τώρα θα έχει μια πάσα σε έναν από τους δύο ψηλούς. Την βρήκε στο πρόσωπο του Καμαρούδη.
Καλή ώρα από την γωνία. Πάει στην κλίνη προς τα μέσα, έχει κερδίσει το φαουλ. Πέταξε την μπάλα, υπάρχει φαουλ χαμηλά. Έχει κερδίσει τον Καβούκι. Ο οποίος αναλαμβάνει χρέη και coach. Όπως δεν φαίνεται, Κουνάκης στον πάγκο. Ο Νικολάου, ο Σιβάνας σου ζήτησε και πήρε. Κουνάκης στα 5 δευτερόλεπτα, πρέπει να βιαστεί κάποιος και αυτός θα είναι ο Νικολάς. Πάνω σε άμυνα, υποποίηση χρόνου και αντιπάλου. Βρήκαμε. Τι να δείτε, Νικολάου, την πιάσαμε στο πάγκο. 11-24, στον νόμο. Ζαρίδης, θα παίρνει στον Αλλιώρα σου για 3, πήρε το σκρίνι, 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 λίγο να κλέψει ο coach, κλέβει τελικά! Οκ! Coach K, κλέβει την παράσταση, κλέβει την μπάλα και την κατοχή. Αλέξη τώρα με τον Οικονόμου, φανταστική πάσα του, την πέρασε, υπογείωση είναι άστοχος όμως ο Οικονόμου, δεν θα καταφέρει να μίσει το καλάθι. Παραλίγο να θα δει και πάλι με άλλο τρόπο η μπάλα για τους Τίμπερβουλφς, τουλάχιστον συγκράτησε. Παραμάζωμα το προσωπικό του τύπολο είναι άστοχος όμως αυτός ο Οικονόμου, καλή ώρα, ζήτησε φάουλ, δεν το πήρε. Βγάλε πάσα από τον Σκοφαντζίδη, ενώ ετοιμάζεται αλλαγή για τους Brick City σου για 3 coach και είναι άστοχο. Ούτε τώρα θα έρθει ένα ακόμα εκθετικό rebound από τον Οικονόμου. Νικολάου. Καλιάρας. Δεν μονοπολεί τις επιθέσεις του τίμου, παίρνει όμως πολλές κατοχές και προσπάθειες. Ο Σιβάνος δίνει το screen. Ο Ζάκης για να δούμε αν θα ποστάρει πράγματι, γιατί ο δεύτερος παίκτης πάνω του έχει συνδοθεί το φάουλ την ίδια ακριβώς στιγμή. Το νούμερο 66. Την ίδια ακριβώς στιγμή από τους δύο ρεπς. Ο Μπούκης περνάει στον πάγκο, μακρύνει στη θέση του. Μπούκης λαμβάνει και τις οδηγίες σας προς τον πιο παίκτη να μαρκάρει. Μακρύνει σε ίσως να πάει στην καλή ώρα. Έχεις 11-25, Τίμπερβουλφς, όπα, κάμπι στην οθόνη. Ελπίζουμε τουλάχιστον να φοράει κράνος, για μηχανή ακούστηκε. Να είμαστε πάντα ασφαλείς. Τίμπερβουλφς οι οποίοι έχουν σκοράρει 25 πόντους σε ούτε 8,5 λεπτά. Καλό μου. Ζαρίδης τώρα φτάνει μια πάσα την βρίσκε. Μαρτίδης. Μαρτίδης πάει μέσα, στέκεται, έχει κερδίσει το φάουλ. Προετοιμάζει το Σαχίλ να περάσει εντός. Ο Αλεπάκης περνάει στη θέση του. Οικονόμου. Συμφιλώνει λίγο το σύνολο όσον αφορά τον ρόλο που έχουν οι δύο παίκτες. Όχι τόσο το ύψος, εύστοχος. Στρίβησε στην πολύ. Ο Ζαρίδης δεν ήταν ευχαριστημένος για το γεγονός ότι το φάουλ έγινε πάνω στο σουτ. Δεν είχαν να δώσουν οι Τίμπερβουλφς. Πάρα πολλοί παίκτες πάνω στην μπάλα. Συγκεκριμένο ομαδικά και για τις δύο ομάδες, 12-25, μπάλα είναι εκτός. Απ' έξω, Γκράκης. Μαρούδης στην για 3 απέναντι σε άμυνα, θεόφοβος είναι άστοχος όμως. Κατέτα στο rebound. Δεν το κατεβάζει κιόλας. Λάθος, πάντα εκεί πέρα, σαν τον Ταρζάν πετάχτη το Κουρδάκης. Δεν κατάφερε να συγκερδίσει την κατοχή και να βγει στο ανοιχτό γήπεδο, τα βάζει λίγο με τον εαυτό του. Διάβασε τη φάση, hustle play από τον ίδιο. Ένας από εκεί, ο Μαγκρίδης. Δεν το σκρίνι, θα πάρει μπάλα στην κορυφή ο Μαγκρίδης. Μπήκε σε χέρι με χέρι. Πάσα, jump shoot, χωρίς να αφήσει τα πόδια του από το παρκέ ως το Μαγκρίδης. Είναι άστοχος, Κουρδάκης. Κουρδάκης. Συμβάνεσαι. Πέρα πάει να δώσει ένα screen ο Σακίλ. Φάουλ και φάουλ, μην κάνει τη φάουλ, λέει ο Οικονόμου. Είναι έτσι που περάσει ο Καρδάλης εκ νέου στο παρκέ, ανακατεύουν την τράπουλά τους οι ασπρόμαυροι. Καρδάλης περνάει εντός. Σαχπαζίδης περάσει στον πάγκο. Άσοχος ο Καρδάλης στην πρώτη βολή. 8 δευτερόλεπτα για τη λήξη Brick City. Είναι αντίο στη Φανινά Τίμπερβουλφς. 5-3 τα ομαδικά, όχι 4-4. Έχει γίνει ένα μικρό λάθος στον πίνακα. Καλάβει αυτό και έζωγος της δεύτερη ο Χουρδάκης. Το time out που έχουν καλέσει Brick City. 8
διαφορά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Τα τελευταία 40,8 της πρώτης περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για μία ακόμα φορά στην αναμέτρηση. 40,8 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Brick City εναντίον Στεφανινά Timberwolves. Δύο ομάδες συγκατοικούν στον ένατο όμιλο μαζί με Bad Boys και Toymen. Λοιπόν, Καρδάλη σου πια 3 σε στοχό. Καλημέρα, έτσι από το time out. Την πάσα από τον οικονόμου. Απλά πράγματα, χωρίς πολλές πάσες. Βγήκε, όπα. Και ο πανηγύρι του πάσα από τον κόλπο και στον πάγκο. Βγήκε αυτό που είχαν σχεδιάσει, έχουν εντύπωση. Παίκτη στον Brick City, Καλιόρα. 10 από τα 14 δευτερόλεπτα είναι για του Timberwolves. Σου πια 3 καμαρώνει. Θέλει απαντήσει και το κάνει. 15-29. Δεν του πιάνει πουθενά από του Timberwolves στην πρώτη περίοδο. Παρά λίγο το λάθο. Έγινε τελικά. Σου πια 3 και πάλι. Και αυτό μέσα. Ο Σεβάνο βάζει το κερασάκι στην τούρτα για τους Timberwolves πραγματικά. Αυτό κι αν ήταν από το πουθενά, όχι απλώς κλέψιμο αλλά και τρίποντο κιόλας, στέλνοντας, εκτοξεύοντας μάλλον τη διαφορά στους 17 πόντους, δίνοντας τους Brick City να ψάχνουν ακόμα περισσότερες λύσεις, να έχουν ένα ακόμα υψηλότερο στονισμένο βουνό πόντων στην δεύτερη περίοδο. Μείνετε μαζί μας. Οκ, λοιπόν, μία ακόμα φορά έχουμε επιστρέψει, μία ακόμα επιστροφή, καταστροφή, ελπίζουμε όχι, όπως λέει και το τραγούδι. Στην αναμέτρηση, δεύτερη περίοδος, λοιπόν, ιδιαίτερα προβληματισμένη ήταν η ομάδα των Brick City κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας. Βρίσκεται πάνω από 17 πόντους, έχουν την κατοχή για την δεύτερη περίοδο. Βαρύτης, πρώτη, αυγή, Καρδάλης. Καρδάλης πάει μέχρι μέσα, πρώτη μπάσα, Λαζαρίδης, τελείνει, κάνα από το πουθενά βρέθηκε εκεί πέρα ο Καρδάλης και κέρδισε το φάουλ για δύο βολές. Όπου έχει συμμετεί στον Κασανταίδη. Καρδιάζης, δεύτερο φάουλ. Έχει κάνει δύο φάουλ σου, για τρεις και πάλι από τη γωνία Καμαρούδης απέναντι και πάλι σε άμυνα. Δεν δείχνουν να φοβούνται παίκτες των Timberwolves ακόμα και για τέτοιες καταστάσεις. Λάθος τώρα, τον Τάκη έκλεψε, Καλιόρας έχει βγει στα ανοιχτό γήπεδο και θα αφήσει πάνω στο καράβι. Δεν είναι πολύ του καρφώματος, αλλά είναι βεβαίως. Κάνουμε και δημόσια σχέση μας. Αλλά είναι του σκοραρίσματος, scoring machine. Έτσι, ενώ σκοράρια τρεις και αστοχή ο Μαγκανάρης. Καλιόρας ανοιχτό rebound. Έξω ο Καλιόρας με φανέλα της πωλήσης 5 gold. Αλλά και τον Timberwolves βγήκε πρώτο scorer σε development και σε master ορίστηκα. Πάει μέχρι μέσα απέναντι ανάμεσα σε δύο παίκτες. Ο Κουρδάκης είναι άστοχος. Θα κλέψει την μπάλα. Μια περιουέτα και πάλι 5 πόντι από κλεψίματα. Πολύ παρόμοιο σημείο προηγουμένως με το τρίποντο. Λοιπόν, ξεβάλλω και το θέσιμο τώρα με τον Κουρδάκη. Το ιδανικό τρόπο να τελειώσει κανείς την πρώτη περίοδο. Προηγουμένως, κοινωνία. Πάει μέχρι μέσα ο Μαγκανάρης, λάθος πάσα του πάλι στον Κουρδάκη, ο οποίος θα βγάλει και πάλι στον Μεκαλιόρα για ένα ακόμα lay-up στο ανοιχτό γήπεδο. Ίδια φάση με την προηγούμενη. Και έχει στείλει παιδί, ενώ έτοιμαζει και τριπλή αλλαγή από τους Brick City. Για να δούμε, τι παίκτες έχουν στροφεί. Μετάλλης προς το παρόν. Παλαιστέρια, πάλι deflection, παραλίγο πάλι κλέψιμο από τον Χατζηνικολάου αυτή τη φορά. Στο weak side που ξεκίνει η πάσα Λαζαρίδης. Για τρεις ταμπλόι. Παζίδια, μυθικό rebound του Χατζηνικολάου και πάλι στο ανοιχτό γήπεδο τον ακολουθούν τρεις παίκτες στον Καλιόρα. Στέκεται στον αέρα. Περνάει το Μαγκανάρι εναερίως και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Έξι τελευταίοι πόντοι τους. Τον Timberwolves βρίσκονται από τον Καλιόρα, όντας αυτός τελικός αποδέκτης των λόγω τριών ευθυνδιασμών. Κατάλληλη. Μια πάσα του πάλι την τρίτη στη γωνία σου για τρεις κατάλληλες από την γωνία είναι άστοχο το μάτι του Λαζαρίδη. Καλώρα. Νικολάου τώρα. Νικολάου ψάχνει πάσα. Σαρτζιάδη σου για τρεις και πάλι και αυτό μέσα έχοντας βρεθεί ελεύθερος αυτή τη φορά. Γράφτηκαν και ακόμα παραπάνω την ειδική. Όχι τα ημάτα, αλλά γιες από τους φίλους. Τι αλλαγή τελικά.
μέσα Μακρύδης έχουν βγάλει την πάσα στο για 3-4 από τον Καρτάλι. Βρίσκουν κάτι με τρίποντα η Greek City. 19-43. Πάσος 24. Βουδάκης. Κεντάρος από τη γωνία, κάνει μια προσκύνηση, πάει μέχρι μέσα, επιλέγει τα drives κυρίως απόψε. Μέχρι μέσα τώρα ο Νικολάου έχοντας τραβήξει τρεις παίκτες πάνω του. Ρίγμα στην άμυνα σου για τρεις και στα τζέγγι στην άσο. Ζουμπιδί την κόρη μπάζα το Χουρδάκι. Ένας παίκτης που δεν τον περιμένεις. Τι λόγω ύψους αλλά και λόγω θέσης τη συγκεκριμένα να μην παίρνει την bounce για τρεις. Έστοχο τώρα. Για τελείωνο χρόνο σου πήγαινε στα τελευταία 4 ακόμα κάτι. Χατζη Νικολάου παίρνει σε άμυνα 19-45. Οικονόμου μέχρι μέσα. Τι στο φάλο τον καλή ώρα. Μακρύβης. Οικονόμου. Μακρύβης. 13 δευτερόλεπτα μέχρι μέσα. Όχι χωρίς φάουλα έχοντας γίνει δε στο βοηγό της Σάντου. Οικονόμου. Κουρδάκης. Καλλιόρας. Ζητάει στην weak side. Τριψοκίνδυνη πάσα θα την κερδίσει παρ' όλα αυτά ο Νικολάου. Η μπάλα έχει περάσει ακριβώς εκτός. Σαντζοίδης πάτησε την baseline έπειτα από deflection που είχε σκριτή στην μπάλα και έχει δεχτεί και μία παρατήρηση τον ρεφ που ήταν δίπλα. Και στον Αλβάνο έχει δοθεί μία παρατήρηση. Τον νόμο σου πια τρεις άστοχο από τον Λεωταρίδη. Κλόντζης. Πάει μόνο στο μέσα από τη γωνία τώρα. Δεν θα πάρει ούτε τώρα το μακρινό σου το Καλλιόρας. Δεν θα κοίταξε το καλάθι. Θα πάρει σε δεύτερη φάση δίνοντας, παίρνοντας μάλλον την μπάλα και το σκρίνει αυτό στον Νικολάου. Η μπάλα πήγε εκεί πέρα από τον Καρτζαίδης. Δεν λουκ πάσα. Ο Μαρούδης στενή είναι άστοχο που παίρνει το Μαγκανάρι. Αμυντικό rebound το Μακρίδη. Και τώρα διάθεση για πιο set παιχνίδι από τους City. Δεν ετοιμάζεται διπλή αλλαγή από τους σίγουρα την φορά. Κατάλης. Καναρίς, πάνω από τα λεπτά. Τρίτης, μέχρι μέσα. Άλλαξε με τον νόμο, λάθος πάνω στο πάρει ο ίδιος. Πάει μέχρι μέσα και πάλι συγκλίνει άστοχος. Κουλάω τον rebound. Και στην πάσα τώρα Καλλιόρας μέχρι μέσα είναι η σειρά του να συγκλίνει και να αφήσει την μπάλα στο καλάθι για δύο ακόμα πόντους του δικού του προσωπικού ενεργητικού και φυσικά τον δίμερο του προσωπικού στέλνει την διαφορά στους 28. Κατάλης, σε πια 3 έστοχο. Είναι σε 47, λαμβάνεται στο χειροκροτήματα από το Fan Club των Brick City. Το οποίο παραμένει δυνατό. 22-47. Οπότε αντίστοιχα. Καλλιόρας. Στάει screen. Είναι ο Χουρδάκης στο στήριο. Στην κορφή πρόχαζε Νικολάου και υπάρχει... Μάλλον έχει πει στο Μαγκανάρι που το έκανε στον Καστατζαίδη λίγο πριν ο αντίπαλος του πάρει την μπάλα. Ενδεχομένως για να μην την πάρει. Ο Μαγκανάρις είναι αυτός που θα περάσει τώρα στον πάγκο για το City. Ο Γαζέτας εκ νέου εντός. Μουδάκης. Μουδάκης πάει εκεί μέσα, είναι άστοχος. Σαρταίδης. Μέσα κέρδισε το φάουλ. Στο Σακίλ. Σαρταίδης. Με ένα σκριν, δεν ξέρω το πιτερόλ. Στο δόμο. Μέχρι μέσα απορρόφησε την δύναμη που ασκήθηκε πάνω του σε 3 άστομα τώρα αυτή τη φορά. Νεφτάλια με την κόρη μπάλα σε πάνω και κατεβάζει ο ίδιος την μπάλα. Τον ακολουθεί ο Μακρύδης. Καμαρούδης έχει βρεθεί ελεύθερος, έχει πάρει άλλα και άλλα θα πάρει και αυτό είναι άστοχο στο μοσχάρι, έχει βάλει δυσκολότερα. Θα είναι πιο αυστηρή εντός εισαγωγικών γωνία. Καθαρίδης. Καλιάμινα. Σε πια τρεις έχω πάρει, δίστασε, προτίστασε, είναι άστοχο σε airball. Και σε πάνω στο rebound. Κουρδάκης. Τι θα μιλώ τέμπο τώρα, γιατί το νούμερο. Σαντζαίδης στα 10 δευτερόλεπτα της επίθεσης. Ο Σεβάνος έλεγε πως θα έχει μισή μάτς υπέρ του. Γύρισε επέναντι στον οικονόμου, είναι άστοχος, ευθυντικό ριμπάν και πάλι από το Κουρδάκι, γούδι τρυποκάριδος. Σκαστή πάσα, δύσκολη πάσα πέρασε στον Σαντζαίδη, ο οποίος
Δεν θα κερδίσει το φάουλ, θα πάρει ο ίδιο το επιθετικό rebound. Άλλο παίκτη τώρα πάρει το και κερδίσει σε δεύτερη φάση το φάουλ και δύο βολές. Θα το έχει κερδίσει τον Γαζέτα, που είχε έρθει δεύτερη φορά. Την δεύτερη άμυνα, πρώτη φορά στην φάση πάνω στον αντίπαλό του. Θα το είδε κάτι λέει στον πάγκο. Άσο μας πως θα το είδες στην παρεμβολή. Παίζεται πολλά, ο ζητάει αλλαγή. Πάμε block out! Φαντάζε block out από τη συνεδίξη την μπάλα μπήκε όμως. Δύο φάουλ, έτσι, πρίστε! Θεωρήσου πολλά, έτσι, ένα, μυαλό. Παράμεντε τώρα η πίστη άμυνα για την παρεμβολή. Για ήδη και Τίμπερ Ουλφ αντίστοιχα. Οικονόμου. Μετάλλησε από τη γωνία. Κρίτης. Μέσα. Καλάθι και φάουλ. Φάουλ που έχει ρωτήσει τον Σακίλ. Τέσσερα στα ροδοκόλια, μία κόμμα φορά double score, το οποίο θα χαλάσει από το μακρύ και το σκύκι του βολή. Σουδάκης. Ο Νικολάου παίρνει το σκρίνο του Μετσεβάνο, δεν υπάρχουν αλλαγές, θα βγει το πήκε ρόλο, ωραία πάσα, έπειτα από μία προσπίση και βρεθεί ενδεχομένως πιο ελεύθερος από ό,τι κατάλαβε ο Μετσεβάνος. Στην προηγούμενη φάση, παρόλα αυτά έπαιρνε το καλάθι, 25-50. Μου μέχρι μέσα καλά και φάουλ για μία ακόμα φορά. Ήθελε confirmation εγώ μου, δεν κατάλαβε ότι μετρούσε το καλάθι του, ήθελε να επιβεβαιωθεί. 27-50, τρέχει και παραμετράει. Αυτούς, όταν παίζουνε, δεν σου έχω και στη βολή, 28-50. Σε πάνω στην επαναφορά, σκουρδάκι. Ακούστε με αυτά. Πάει μέχρι μέσα παραλίγο να κάνει βήματα. Παράγιος για τρεις άστοχος Καμαρούδης. Μπαλά μπήκε και βγήκε, δεν του έκανε αυτή τη φορά. Ρόμου. Σκαστή πάσα, ωραία πέρασε, ρίξε κίνημη μέσα στη ρακέτα. Χατζίδης. Πολύ πάση τώρα και πάλι θα πάρει ο Χατζίδης. Τον ζηλά αυτή τη φορά. Μία ο Ταντάλης για τρεις έστοχος. Τώρα θα πιο χαρίζει από τον πάγκο για να πανηγυρίσει 31-50. Μαχητικό πνεύμα λοιπόν από τους City, οι οποίοι έχουν αρκετά μεγάλη ευστοχία στην τρίποντή τους δραστηριότητα. Γυρνάμε τον 6-25, 31-50. Τη φορά είχε φτάσει ακόμα και στους 28, πέφτει τώρα στους 19. Ζάκης, laser πάσα, Ζάκης, βγάλε την πάσα και ένα assist. Το οποίο μετετράπησε assist από τον Βρασιτάνο. 100 δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη του πρώτου μισού. Κολόμου. Και πάνω στο πόλι του Κουρδάκη. Αναλώνει το χρόνος. Λέβος περνάει εντός και ο Κασαντζαίδης. Λέβος θα παίξει θέση, θα περάσει στη θέση μάλλον του Κουρδάκη. Ο Κασαντζαίδης. Θα τυράδει στη θέση του Σαχίλ. Για τρεις από τη γωνία. Έρθω εγώ και πάλι απέναντι σε άμυνα από τον Κασαντζαίδη. 34-52. Ποντάρουν στο τρίπο το παιχνίδι του Super League City και δεν είναι καθόλου brick από τη γραμμή των 75 και μέχρι να τους έχει βγει. Πάει εκεί μέσα τώρα περνώντας πολύ κόσμο, καλύτερος είναι άστοχος επιθετικό rebound του Βέγγιος και πάλι και φαίνεται πάνω στο καλάθι 34-56. Έχουν βρει τρόπους να διασπούν την άμυνα των αντιπάλων του συγκλήματος στο παρκό για να έχουν βάλει 54 πόντους εδώ σε ένα ολόκληρο μήχρονο. Μια ακόμα άμυνα η οποία βγήκε από τα συμβολά που πάει μέχρι μέσα. Θα συμβολάσω στην παραπάνω καθαρά. Στέγεται και εκτελεί, είναι η σειρά του να πάρει τρίποντο, είναι άστοχος. Θα πάρει την μπάλα καμερότη στην έσβορξη σε αυτόν. Σας διάλεγες, δεν περίμενε να την μπάλα. Διάλεγες 5 δευτερόλεπτα, δίνει το screen. Ο Νικολάου πρέπει να βιαστεί,
έχει άμυνα απέναντί του πολύ καλή από τον Νικολόμου, είναι άστοχος. Αν να βγει τώρα για τους City για να δούμε διαφορά, έχει πρέπει να βγει στους 20. Ο Νέτζια να υλοποιηθεί όλη η επίθεση του νόμου. Γκαζέτας. Στην πάσα, ωραία, πέρασε. Τρέποντας μια πολύ ωραία μπάσα σε μια πολύ ωραία σύστα από το Σαφρίδι. 10 δευτερόλεπτα όλα για τους Τίμπεργκους. 18 υπόδειξη της διαφοράς. Καλιόρας. Τελειώνει το φάουλ από τον Καρτάλι. Ζητάει time out από τον Σαφρίδις. Ζητάει πράγματι time out Αλβανός. Είναι τελευταία 5,8. Επομένως έχουμε και αλλαγές από τον πάγκο των City. Για τελευταία λίγο επιστροφή για μία ακόμα φορά και ενδεχομένως και την τελευταία φορά για το πρώτο μισό. Κάτι παραπάνω ενδεχομένως φυσικά. Βλέπεις την παραφορά, για να δούμε. Για να το σκρίνω, Καλιόρας που θα πάρει. Καλιόρας πάει μέχρι μέσα, πετάει την πάντα ενδεχομένως να περίμενε ότι θα πάρει φάουλ από τον πρώτο αντίπαλο, δεν πήρε ούτε από τον πρώτο ούτε από τον δεύτερο. Ανέμπαινε τον Καρτάλι. Τελικό σκορ λοιπόν πρώτο μισού 36-54. Handful παιχνίδι, θα μπορούσε να πει κάποιος. Κάποιος είμαι εγώ και το λέω. Έχουν ποντάρει λοιπόν όπως προείπαμε πριν από λίγο στο τρίποντο παιχνίδι του Συμπρίξιν και τους έχει βγει. Για να δούμε αν θα κάνουν doubling down σε αυτό στο δεύτερο ημίχρονο και πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την άμυνα των αντιπάλων τους, οι οποίοι έχουν καταλάβει την επίθεση τους, παρά το γεγονός ότι τους έχουν επιτρέψει 36 πόντους σε ημίχρονο, δεν είναι λίγοι. Πάλι 54, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, σε 5 με 6 λεπτά για το δεύτερο μισό, είναι μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει, έχουμε συντονιστεί, έχουμε ευθυγραμμιστεί. Έτσι γραμμίσουμε και την κάρτα. Λοιπόν, για το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση, 36 για Brick City, 54 για Στεφανίνα Timberwolves, οι οποίοι θα έχουν και την πρώτη κατοχή για την έναρξη του δεύτερου μισού. Κουρδάκι στην επαναφορά, Καλιόρας θα κουμπεί να κατεβάσει την πρώτη επίθεση για τους Timberwolves. Με το καλημέρα ο Καστατζίδης θέλει να αποστάρει, ωραία πάσα πήγε να βγάλει, αλλά εκεί πέρα που δεν την περίμενε ο Σιβάνος, και αυτός πάσε όλη αυτή την πλευρά του πάγκου ο Αλβανός. Με θυμίζουμε έχει χρειαστεί με μια παρατήρηση όπως και ο Καστατζίδης. Τον ένα και δύο ρεύσεις. Άσχος που προστάζει τώρα το μαντελάρι και επίσης των ελευθέρων βολών. Κουρδάκι. Τον Νικολάου παίρνει το σπίτι από τον Σαντιάδη. Για να βγάλει μια πάσα σε αυτόν, τώρα είναι η σειρά του να κάνει λάθος. Δύο πάσες μέσα στη ρακέτα. Η μία σχεδόν μέσα στη ρακέτα. Εν πάση περιπτώσει, είναι δύο λαθασμένες από τους Timberwolves. Είναι στο δεύτερο ημίχρονο με δύο λάθη. Τον νόμου. Θέλω να χάσει συγκρατή του μπάλα ο Σαντιάδης. Έχασε τη μία. Ρδάλης. Για τρεις με μεγάλη καμπύλη μπάλα μπήκε και ζήτηκε το διάρκειο στο rebound. Τον εκεί πέρα το πήρε ο Κουρακής. Ναι. Νικολάου. Υπάρχει πόδι όπως ο Κουτσκί, αν δεν κάνω λάθος, από τον πάγκο του Brick City. Κορτάλι. Τσεβάνος, 10 δευτερόλεπτα. Γύρισε, είναι άστοχος, θα σπρώξει την μπάλα και θα διάρκειο εκτός. Πολύ δυναμικά πάνω στη φάση. Το νόμο. Πάει μέχρι μέσα, βρήκε ένα μικρό ρήγμα, το καταλέξει και είναι άστοχος όμως να σημάσει το rebound του Κουρδάκης. Το οποίο έτσι έτσι μια μακριά πάσα, αλλά ο Καλιάδας δεν ήταν. Πέρα από το web, είναι λάθος πάσα τώρα. Λάθος τρίπλα, διορθώνα. Συνήθιζα. Σε 3-3 άστοχο όμως από το Κουρδάκη. Ήταν η σειρά του Κουρδάκη προηγούμενος να χάσει. Καλιόρας, άλλη συμπέθηση, χαμήλος από το κέντρο βάρους, ψάχνει πάσα. Νικολάου και πάλι Καλιόρας από τη γωνία, αμυντική ανισορροπία τώρα, την οποία δεν θα πληρώσει η City ούτε αυτή τη φορά με τρίποντο. Τώρα στο ανοιχτό γήπεδο θέλει να τρέξει, πάει κόντρα σε όλους και σε όλα και κερδίζει τελικά. Ο Μαγκανάρης και το κόμμα στην κόστα του τύπου, πώς έγινε αυτή. Πώς η μπάλα ήταν έτοιμη να φύγει εκτός, την πήγε τελικά, όχι, είχε Νικολάου. Ωραία πάσα, έχει βρεθεί ελεύθερος, λαμβάνει την backdoor και την αφήνει στο καλάθι των Brick City, ο Σεντζ
Καραγιάννης 38-54 πάλι για φορά στους 16 πόντους. Παζίδης. Γανάρης, κρατάμε πολύ λίγα αυτό που πάντα τον Σίδη. Σοφαζίδης, καλό passing game, 4 δευτερόλεπτα, έχει βρεθεί με mismatch ο Σοφαζίδης κατά του. Κόβει ο Βαστιβάνος. Έχω τον Οικονομού, Ελεόρας. Μέσα, Κουρδάκης. Την πάσα την πρίγη στο Πεζοτζιάδη, ο οποίος πετάει την μπάλα με τα ράνι. Ξέρω την μπάλα, μπήκε και πάλι. Σερέρος εδώ βρίζω, Κουρδάλης. Σοφαζίδης, μπάλα περνάει εκτός και πάλι. Μια αλλαγή του. Και το rebound πάει μέχρι μέσα για ένα ακόμα post to post, το οποίο θα το δικαιώσει 40-56. Ούτε ένα foul μέχρι στιγμής την τρίτη περίοδο. Έχουν επιστρέψει κάποιοι φίλοι των City και τώρα καταφωνεί για μόνο της οπέρας ύψος. Η του Κωνσταντιάδη, αυτόν καλεί για να περάσει εκτός. Θα ξαναπαίξει μαζί με τον Βαξιμάνο. Θα μπορούσε στο 4, Βαξιμάνο στο 5. Λογική αυτό είναι. Καλώρας. Καλώς πάει στη μέσα, παίρνει σε 2 παίκτες άστοχος. Μπάλα μόλις βρήκε, μόλις που βρήκε το σημάδι. Ο Ζαρίδης. Ξέρετε πίτη και για το σύντρομο μας. Γιάννη το Κουρδάκι στα όρια του φάουλ. Το πήγε για το κλέψιμο και ακόμα και από πίσω νίντζα ο Κουρδάκης στην άμυνα. Ιδιαίτερα συνεπής στα μυθικά του καθήκοντα, μαζεύει ένα ακόμα μυθικό rebound. Λέιζερ, όχι λέιζερ μάλλον, προωθημένη πάσα στον Καλλιόρα. Ο Γανάρης λάβει την πάσα τώρα. Πολύ μακριβλή κατά στον εαυτό του. Ο Κουρδέτας περνάει εντός. Σταματήστε τον ιδιασμό από τον πόλεμο. Κουρδάκης. Στεβάνος πήγε από τον Νικολάου, το επιστρέφει τώρα. Νικολάου στις τρίπλες, θα πάει από τη μία, πάει από την άλλη. Θα παίρνει σε τρεις παίκτες να κερδίσει το φάουλ για δύο βολές. Φάουλ που έχει βρει στον Οικονόμου, φίλος από το χέρι του. Για τρεις τώρα έχοντας βρεθεί ελεύθερος, εύστοχος! Καλλιόρας και τέσσερις πόντι σε μία επίθεση που θα μπορούσε να ήταν δύο. Σε καλό βγήκε στο στήμερ ουφ λοιπόν που ο Νικολάου δεν έβαλε τη δεύτερη βολή. Μέχρι μέσα στέκεται και εκτελεί, είναι άστοχος ο Μακρύδης. Φόρι μπάουν τελικά. Νικολόμου. Για τρεις έστοχοι και πάλι από τον Κατάλι. Κρίμα για χρήμα, 43-60. Κουρδάκης. Κάνω μια άμυνα λέει κάποιος από τους Σίδη. Τους γκέι. Βάνος. Βάνος τέλειται την τελεία απέναντι σε ψωμένα χέρια του Αθρίδη. Είναι άστοχος. Βγάλει πάσα τώρα. Βγάλει. Υπάρχει παράβαση. Αντιβολάου. Καλλιόρας τώρα. Ένα στέκεται στη σελή για τρεις είναι άστοχος με κάθε τέτοιο προηγούμενο. Δεν μπορούσε να κάνει το back-to-back. Τώρα πήγε να περάσει κάτω από το πόντι την μπάρα και τα κατάφερε. Ο Γανάρης δεν υπήρχε φάουλ, η μπάρα συγκρατήθηκε από το Σίδη. Δεν τώρα ο Νικολόμου πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Κουρδάκης ένα ακόμα αμυντικό rebound. Αφόρητη δουλειά στα αμυντικά rebound.
αλλά ίσως και όχι τόσο αθόρυβη από το Σμιζάκη. Μονάχη τώρα έπαιξε ο Νικολάου με τον Μαξιβάνο και τον Καλλιόρα. Καμαρούδης στα 8 δευτερόλεπτα. Έτσι η αλλαγή του Σοφαρίδη για τους Σίδη. Πάει να βγει η άμυνα και βγήκε επιθετικό φάουλ. Ρίξε ο οποίος έκανε τρίτο. Τρεις είναι άστοχο από τον Μαγκανάρη, ο οποίος έπεσε πάνω στον προσωπικό τύπορο του Καμαρούδη. Τώρα για μία ακόμη φορά είναι άστοχος όμως ο Καλλιόρας, που είναι ανοιχτό γήπεδο. Με την κέρδη ισορροπία έχουν επιστρέψει γρήγορα στους παίκτες τους, οι παίκτες των Τίμπερβουλφς. Αυτό έχει ο Μακρύνης και πάλι η μακρινή πάσα τον Σιλά. Αυτή τη φορά καλάθι και φάουλ από τον Καλλιόρα, ο οποίος έχει ψυχρό βλέμμα. Σαν να λέει δεν τρέχει τίποτα. Φαλ που έχει ρωτήσει τον Θεοχαρίδη με το γουμπί και στο μαρκέ. Έγινε το φαλ. Έχει μάλιστα αλλαγή με τον Χουρδάκη, αν δεν κάνω λάθος, θυμάται να περάσει σε Τριάδης. Και ο Σακίλες στον πάγκο. Δύο αλλαγές μόνο για την βραδιά η Τίμπερβουλφς. Προφανώς δεν θα παίξει. Κρίνης. Γκανάλης πάει μέχρι μέσα, ξεγλίστρησε απέναντι σε δύο παίκτες και είναι έτοιμο το πέναντι και τον τρίτο τον Μαξεβάνο, ξεσηκώνοντας την ιδιαίτερα ήσυχη μέχρι πρώτη, στο δεύτερο ημίχρονο τουλάχιστον κερκίδα. Τον φιλάθρο σε 3 άστοχος, Κουρδάκης Παΐδη, ίδιος δεν ξέρει κόρη μπαμ και το παίρνει μέσα από τα χέρια του Μαγκανάρη. Σε Μαξεβάνος είναι στον πάγκο λοιπόν. Όπως πριν είπαμε. Μακρύδης. Λιγωνία για 3 άστοχο από τον Γαζέτα. Επιθετικό rebound και καλά από τον ίδιο. 47-63. Καμαρούδης. Με παραφορά Χατζη Νικολάου. Έχουμε με τρίπλες λέει ο Αλβάνος από τον πάγκο. Ωραία πάση στον Σαντιάδη από τον Χατζη Νικολάου. Ο Σαντιάδης δόθηκε πίεση σε μια 3 καμαρούν της Ιλιάστοχος. Η φορά είναι στους 16 πόντους που είχε την τρίτη τη λήξη της τρίτης περίοδου. Με μόνο του μέχρι μέσα δύσκολη προσπάθεια άστοχος από τον άστοχος οικονόμου μόνο τα μπλοκ. Ράνε μην κάνει το μαχαίνι στις τελευταίες κάποιες φάσεις. Κόμπηκε αλλά με φάουλ από τον Γαζέτα ο Σαντιάδης. Δεν μπορώ να τους αρέσει στην πάσα. Σύμφωνα με την γραμματεία. Αυτός πρώτος με τον Σαντιάδης. 4-1 ομαδικά στην τρίτη περίοδο. Εύστοχος στην δεύτερη. Καζέτας στην ομάδα φορά. Οικονόμου. 47-64. Ο Θεοχαρίδης. Φτάλει σου για 3 άστοχος που υπάρχει η αμυντικό ριμπάλα του Σακίλ. Γραπώνει την μπάλα. Μακρύδης. Και να την πάρει. Τον Νικολάου. Επίσης και τον Ζεμπιάνη κάνει γκυρουέτα για να περάσει. Πάει στον πόνο με αυτό Σακίλ. Είναι παιδιά ελεύθερο σου για 3 άστοχος. Να βάλω τους καλυστήρια και τα χειροκροτή με το παραλεφτά το βάλουμε στον πάγκο. Ναι,
ομάδα φορά. Αυτός που κατεβάσει την επίθεση. Ζήτη σου πια 3 είναι άστοχο στο αμυντικό λιμάνι του Νικολό και πάλι ψάχνει μια μακρινή πάσα και πάλι στον Καλλιόρα ο οποίος ξεχύνεται στο ανοιχτό γήπεδο. Εύκολη δουλειά για αυτόν, εύκολη λία. 47-66. Αυτοματισμοί οι οποίοι δεν γεννήθηκαν ούτε σήμερα ούτε χθες για τους Τίμπεργουλφς. Μεγάλης, Γαζέτας. Για 3 λοζαρίδης είναι άστοχο η μπάλα θα πάει εκτός. Συγκράτησε ο Γαζέτας, αλλά βγήκε εκτός με αυτήν. Για λίγο. Λέρας. Εντάξει, το λεχείς ζήλο, πήρε την μπάλα. Για τρεις, καλό φαινόταν, καλό ήτανε. Σας Νικολάου, ευστοχή, 38 δευτερόλεπτα για την λήξη της δεύτερης περίοδου. Περίπτωση κρέμπτον Μαχρίδιο Λαζαρίδης. Θα πήρε Βρίζει το παρή μετά από πρωτοπρία από το βάθος. Δίστασε, ήρθε άμυνα πάνω του. Στην ψιατρίσσα το πάρει όμως ο Καρτάλης. Με άστοχο στην ώρα που τελείωνε ο χρόνος. Επίσης έχει καλλιόρα στο rebound. Καλλιόρα σέρνει το φάουλ. Στον Μακρύδη και είναι βολές συμπληρωμένο μαντικά. Είναι ακόμα δύο να επεμένουν για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Το συμπλήρωση είναι 30 αγωνιστικών λεπτών. Αυτός είναι πρώτο βολέο Καλλιόρας και έχει ζητηθεί από τον κόουτς και η αλλαγή σε περίπτωση που μπει η δεύτερη βολή. Ας έχει η δεύτερη. Κατάλησε τον rebound του Μαρκιφάου. Καλλιόρα. Καλή προσπάθεια δεν έχω πάρει στον Ιωλές. Το μέχρι στον Σίτη. Βραζέτας και Γαμπά. Μαζί της ουτιά 3. Εύστοχο στη λήξη. 50-70 κάτω χειροκροτούμενος από τον Φάγκο. Όπως είναι λογικό, η διαφορά στους Ιωλοπίδες σε 20 πόντους. 50-70. Τι άλλο να πει κανείς μετά από ένα τέτοιο φινάλε. Πολλαπλές φορές κατά τη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου και πως του δεύτερου χρόνου ήταν τον Καλλιόρα να βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο. Άλλες φορές να παίρνει την μπάλα και να αφήνει στο καλάθι. Άλλες φορές να παίρνει και να μην αφήνει. Άλλες φορές να μην παίρνει καν την μπάλα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο την έναρξη της τέταρτης και τελευταίας ενιαίας περίοδου της αναμέτρησης. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν μία ακόμα φορά. Η οποία θα καθορίσει, θα επιβεβαιώσει το ποια ομάδα θα κάνει το δεξί στον όμιλο. Ποια ομάδα θα μπει το δεξί με την πρώτη της νίκη στα επίσημα παιχνίδια της διοργάνωσης της σεζόν 24-25. Στο πρώτο δεξί είναι και ένα πέντος ο καρπούς για τους City. Παίξτε ο Κωνσταντιάδης, τι μάχες δίνει μέσα στην καρδιά για να πάρει την μπάλα. Από τον Νικολάου, ο οποίος επέλεξε τον Καλλιόρα. Και πάνω τώρα και πάλι από τον Νικολάου, στέγεται, γύρισε με το δεξί κουμπ και είναι εύκολος. 90-72. Μέχρι μέσα από την μπάλα με το ένα χέρι. Τώρα είναι χρόνο και άφαμε στο Σουδαρίδης. Κουδάκης. Κουδάκης μόνος του ξεγλίστησε και αυτός αναφέρεται σε δύο παίκτες συνάδελφος. Και το lay-up. Από την γωνία τώρα ο Λαζαρίδης για 3. Άστοχος. Θα περνάει εκτός. Ζαρίδης και Γαζέτες περνάνε στον Πάγκο. Τώρα για δευτερόλεπτα για την επίθεση. Δύσκολη προσπάθεια. Μπαίνει σε άμυνα. Φεύγει το σκοτσί. Ο Μαχρίδης είναι άστοχος. Κουδάκης.
τριγωνάκι, πέρα και συνεργασία μεταξύ των Timberwolves. Και βοηθήματα από τον πάγκο, όπως είναι λογικό. Τον νόμο. Τον νόμο πάει μέχρι μέσα. Ο Γιαννάρης τώρα λάθος συγκρατεί. Ο Μακρύδης saves the day, 8 δευτερόλεπτα, saves τέλη κατοχή. Είναι μια ωραία προσπίση, συμφωνώσει το μουσικό τύπο ο Ζωκοντίνης. 3 δευτερόλεπτα που πετάξει την μπάλα. Ο Μακρύδης 3 δευτερόλεπτα απέμενα για τη λήξη, αλλά 3 δευτερόλεπτα έγινε και η παράβαση μέσα στη ροκέτα. Λίγο πριν πάρει την μπάλα ψηλό στον Σίδη. Ο Μακρύδης δύσκολη προσπάθεια. Λιγνίδος. Και το καλαθρί από τον Νικολάου, από τον ελεύθερο, η διαφορά στις 26, ο Γανάρης. Λάθος πάσης και πάλι έκλειψε ο Καλλιόρας και θα βγει μόνο στον Τζίτς Φαράς, τον Ιωσήγουρος, τον εκδιασμό, το κάνει όλο το βράδυ απόψε ο Καλλιόρας. Και έχω μπροστά σκαρτήρια και από, τον, από την εξέδρα. Στην οποία βρίσκονται 3 άτομα και 2 παιδάκια, πολύ ωραία είναι αυτά. Για 3 είναι άστοχο, επιθετικό rebound. Κάτω από την ρακέτα. Τώρα στο ανοιχτό γήπεδο είναι η σειρά του Ριάντη να αφήσει την πάρα στο καλάθι, λαμβάνοντας και πάλι από το χουρτζάκι. Προς τους 30 πόντους. Τον νόμο. Κατάλης. Μαζί τους πάει μέχρι μέσα, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει φάου. Στην τέταρτη περίοδο μέχρι στιγμής. Ο Ζέτας περνάει εντός αρφαζίδι στον πάγκο. Λιώρας. Για τρεις έστοχο. Σε δικό της κύριο από τον πάγκο. Ας Νικολάου έχει περάσει. Και έβαλε ένα ακόμα τρίποντο. Άστοχος Νικολόμους το ίδιο στο επιθετικό rebound. Ο Γανάρης για 3, απέναντι σε 2 παίκτες, άστοχο από τον Γκαρτάλη, επιθετικό rebound και καλάθι από τον Οικονόμου. Μη εξασθενημένα και τα δοκιμάτα από τον Πάγκο. Από την εξέδρα. Κουρδάκης. Τον Διάδη θα γυρίσει με ένα πολύ δύσκολο lay-up. Έχει το βάλει. NBA, είσαι του λέει ο Ζαρκίλ. Και αυτό θα πάει στα highlights. Μακρύδης. Μέχρι μέσα κόπη και από τον Παξιβάνο. Σε όμως την αναφορά. Ζάλης για 3 έξοχος. 55-88. Πώς και η λύση γραμματική για το 5 ότι βάζει τρίποντα, ισχύει. Βάει το τσόκολο, θα πάρει τώρα. Κατάληξη για 3, άστοχος, πάρα πήγε και πήρε από τους πάνους. Κουράκης. Είναι προσπίσει και σε δεύτερο χρόνο την πάσα, είναι άστοχος πάνω από τον Κουράκη τώρα. Καλή πάσα σε καθιστή. Τώρα στον νόμο άστοχος όμως δεν κατάφερε να ολοκληρωθεί ένα πολύ ωραίο teamwork από την πλευρά των Σίδη. Κουράκης μέχρι μέσα, φαίνεται σε 2 παίκτες, είναι το φάουλ. Θα πέσει κάτω. Καλάρης. Πάσα Χαζέντας σκαστή. Άλλαξε και πάλι με τον Νικολόμου. Ούτε τώρα το καλάθι, επιθετικό rebound όμως. 45 μοίρες τώρα ελεύθερος. Με τα μπλό είναι έφαγος. Μας μπλήθεις. Είναι ακόμα ρούτης στην Βουίκ Σάιζο. Ο Στιβάνος είναι για 3, χωρίς να είναι μέσα στη ρακέτα. Αυτή η είναι άστοχος, θα μιλήσω την μπάλα και στο ανοιχτό γήπεδο θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι και θα ευστοχίσει.
ο Αντρίδης. Σοκύλα από την κορυφή σου για 3 σε όταν προτροφή άστοχος. Ο οποίος θα γυρίσει με το δεξί χέρι και είναι έτοιμος 62-88. Μέσα τώρα ο Μαξιδάρης είναι άστοχος, μυστικό rebound και διάθεση για πάσα από Γκανάρης. Στο ανοιχτό γήπεδο, κόπηκε αλλά με φόρο από τον Καμαρούδη. Καλέσει οι δύο βολές. Το πρώτο φάουλ στην τέταρτη περίοδο συνοδεύεται και από βολές. Για τρεις τώρα χωρίς πολλά χωρίς πάσης είναι άστοχος. Μετάλης, παραλίγο να κάνει βήματα, συγκράτησε και άφησε την μπάλα του συγχώνοντας του πάλι την κερκίδα των Σιλί. Για τρεις είναι άστοχος Μπουρδάκης, πόρη πάω από τον Καμαρούνι. Λέρας. Συντα 3 λοιπόν, 3 ακόμα λεπτά. Βγάζει τσόκολες, πολύ ωραίο, νικτέιμ, μετάλλης. Βγήκε μέχρι μέσα, άστοχος, κόμπη και άλλα με φάλλον το παστιμπάνο. Τρεις είναι άνθρωπος τώρα. Πέσω fast break, όνομα και πράγμα είναι άνθρωπος. Τώρα ο οικονόμου Φίλης. Είσαι την μπάλα. Πάλι ομάδα τον σύντη για τον οικονόμου. Σε για τρεις έξω πως παρά Βαρτάλι. Καλή πάσα, σε κεφάλι παίκτη. Συγκρατεί. Άστοχος Καμαρούνι στο rebound. Ένα jump shoot τώρα λαμβάνοντας από τον Καλλιόρα που βγάζει είναι άστοχος. Καμαρούνι είναι εκεί πέρα, Καλλιόρας. Πάει μέχρι μέσα. Κύριος φάουλ. Από τη γωνία τώρα στους 3 είναι εύστοχος σε 70-94. Το νόμο πήρα από τον Παζίδη. Κατάλης. Στην κυκλή είναι άστοχος ο Πεζέντας σε θετικό rebound χωρίς να έχει να μειωθεί ο χρόνος για τους Σιλί. Τρεις εύστοχος και πάλι από τον Κατάλη. Φαίνεται να μην είναι καθόλου break από την κλειδί των 65 φυλάκης. Για τρεις στακή, άνθρωπος του κόρη
rebound και καλάθι από το Χουρδάκι. Time out εκδεικτή από την Ισλανδία του City. 1,1 μάνι για τη λήξη, 73-96. Επιστρέφουν σε πολύ λίγο, φλερτάρουν με την εκατοστάρα να συνοδεύσει την νίκη τους, όπως όλα δείχνουν οι Στεφανά Τίμπερμαντς. Επιστρέφουν σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν. Δεν έχει υπάρξει time out τελικά, έχει υπάρξει αλλαγή. Τελευταίο λεπτό. Ζαρίδης. Τη γωνία σου για τρεις εύστοχος και πάλι του Καρβαλή. Έχει εκεί το κίνητρο για να ψωθήσεις για τρεις στάσεις όπως ο Σαχή. Ευχαριστή Βάσα Λαζαρίδης. Για τρεις στάστοχος. Βάλα στο rebound. Σιμάνος. Παγιέ το coast. Το coast αφήνει την μπάρα στο καλάθι. Έχουν μπει τρεις πόντι. Vice versa. Το σκορ είναι 76. Σιμάνος είναι άστοχος. Ο Βαζίδης θα πάρει το rebound. Σιμάνος. Την μπάλα στον Καλλιόρα. Μίτσο. Μίτσο, έβαλες λάθος το τρίποντο. Εκεί, όλα καλά. Δεν τεράσω. 3.98 λοιπόν. Θα κύριε για να δούμε, θα το πάρει. Pleasure Bets, είναι άστοχος το τρίποντο. Χίλιουμα, 7.2. Ναι, τώρα είναι καλά. Όλα καλά. Αφανώς, βγάζει την κινητό να παταναδείς τη στιγμή. Άστοχος στην δεύτερη βοήθεια στο κίνητο. Και μαγεμιακό με το φάουλ είναι πάνω στο τρίποντο. Όχι, κάτω, όχι. Δεν ξαναδερά. Θα ήταν έτσι κι αλλιώς, καθώς ξεπέρασαν τους 97 πόντους που είχαν πετύχει απέναντι στην Max το 2020. Περνά Timberwolves 76-100, τελικό σκορ λοιπόν. Προκυμία 100 πόντους για τους Timberwolves. Σπάνε ρεκόρ σχεδόν τετραετίας. Πολύ απολαυστικό παιχνίδι, πραγματικά έβαλαν 76 πόντους απέναντι σε μια ομάδα η οποία είχε αποκριστογραφήσει πάρα πολλά από τα επιθετικά play τους. Και το φυλάκι από τον Κατσοφίλη στην κάμερα. Η Brick City κάπου εδώ πέρα σας αποχαιρετούμε. Τα είπαν όλοι οι παίκτες στο παρκέ, δεν έχουν κάτι άλλο να πούμε. Πέρα από την ερχόμενη συνέντευξη, κάπου εδώ πέρα τελειώνει λοιπόν η πρεμιέρα και τον Brick City με τους Timberwolves. Επιστρέφουμε με κάποια άλλη μετάδοση. Αυτό για τώρα. Να έχετε όλοι καλά, να προσέχετε. Έχει αλλάξει ο καιρός, να μην κρυώσετε όλα αυτά τα ωραία. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας!